Καλουλιάκο, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, την ώρα που συζητάμε εμείς εδώ για έναν προϋπολογισμό, ο οποίος δεν πρόκειται να τηρηθεί, όπως δεν τηρήθηκε κανένας προϋπολογισμός του κράτους τα περασμένα χρόνια, στον Άιστράτη έχει βγει ένα τουρκικό ωκεανογραφικό πλοίο αυτές τις ώρες. Παρακαλώ, κάντε ησυχία, βγαίνετε. Περιμένετε, κύριε Μιχαλολιάκο, μισό λεπτό. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα, αν θέλετε. Την ώρα που μιλάμε εμείς για έναν προϋπολογισμό. Προϋπολογισμό μνημονιακό, όπως και ο προηγούμενος, της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟ. Την ίδια ώρα βρίσκεται στον Άιστράτη, στο Βόρειο Αιγαίο, πολύ περισσότερα από τα 10 χιλιόμετρα θάλασσας που μας χωρίζουν, που είπε ο κύριος Γιούνκερ ότι δεν πρέπει να τους δώσουμε σημασία. Βρίσκεται το ωκεανογραφικό κράτος Τσεσμέ στον Άιστράτη, συνοδευόμενο από δύο τουρκικά πολεμικά πλοία. Και όλα αυτά λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, μέσα σε ένα πνεύμα μιας δίθεν φιλικότητας που δεν υπάρχει, αφού αμέσως μετά την επίσκεψή του είχαμε συνεχείς παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας. Και για όσους δεν το γνωρίζουν, η Άγκυρα από το 2009 επίσημα, η κυβέρνηση τουρκική, έχει εξουσιοδοτήσει την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου να κάνει έρευνες στο Αιγαίο για πετρέλαιο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Έχει χωρίσει το Αιγαίο στα δύο. Αυτό που θέλει η κυρία Μέρκελ, αυτό που θέλει ο Τζον Κέρι. Μίλησε προηγουμένως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και απέτησε μια συγγνώμη για τον κύριο Παπασταύρου της λίστας Λαγκάρντ, τον οποίο έχει καλέσει και η δικαιοσύνη. Εσείς θα ζητήσετε από τη Νέα Δημοκρατία συγγνώμη που μας λιντζάρατε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως με δηλώσεις υπουργών και παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας από την άλλη πλευρά για το επεισόδιο κατά του βουλευτού Κουμουτσάκου, το οποίο καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή. Βλέπετε παντού χρυσαυγίτες. Και τραγική ηρωνία. Ψηφίσατε ένα νόμο κατά του ρατσισμού, ο οποίος καταγγέλει όλες τις διακρίσεις φυλής, θρησκεύματος και φύλου. Δεν καταργεί όμως όλες τις διακρίσεις πολιτικού φρονήματος. Γιατί υπάρχουν διακρίσεις ρατσιστικές από εσάς τους αντιρατσιστές κατά της Χρυσής Αυγής. Διακρίσεις όμως οι οποίες δεν μας λυγίζουν. Γιατί είμαστε εδώ μέσα στη Βουλή με την ψήφο εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που αντιστέκονται. Πολιτική ρατσιστική κατά της Χρυσής Αυγής. Στο σημείο να υπάρχουν υπουργοί της κυβερνήσεώς σας οι οποίοι δεν απαντούν στα ερωτήματα, στις επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, γιατί είμαστε, λέει, ρατσιστές, γιατί είμαστε φασίστες, γιατί είμαστε εθνικιστές, και μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ανέφερε ένας εκ των υπουργών ότι χρησιμοποιούμε το σύνθημα «Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή». Μα με τη λέξη αίμα τι νομίζετε ότι εννοούμε? Ότι βγαίνουμε σαν ζόμπι στους δρόμους στις αμερικάνικες ταινίες? Με τη λέξη αίμα δηλώνουμε την πίστη μας στο γένος. Στο γένος το ελληνικό. Όπως ακριβώς την δήλωναν την πίστη αυτή οι πολέμαρχοι του 1821 όταν έφεραν την εθνική ελευθερία. Και μια και μιλάμε λοιπόν για ρατσισμό, τι είναι ρατσισμός? Εμείς οι Έλληνες δεν ήμασταν ποτέ ρατσιστές. Δεν είχαμε βαμφακοφυτίες, δεν είχαμε απικίες, δεν φέραμε δούλους. Είναι ρατσισμός το να θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες? Όχι βέβαια. Και θα απαντήσω σε όλους αυτούς με ένα στίχο του Άγγελου Σημειριώτη. Ακατάλητο εγώ και δεν πεθαίνω, το ανέσπερο με πνεύμα της φυλής. Καιρούς και χρόνους με έλεγες χαμένο. Με γύρεψες, τα στήθια σου με κλείς. Αυτό το πνεύμα της φυλής αντιπροσωπεύει η Χρυσή Αυγή. Και θα σας
Θα τελειώσω την αναφορά μου αυτή παραθέτοντας ένα άκρος ρατσιστικό κείμενο, το οποίο ανήκει σε έναν από τους πνευματικούς γίγαντες του νεωτέρου ελληνισμού. Δεν είσαι ένας, είσαι ένα σώμα στρατού. Μια στιγμή κατά από τον ήλιο φωτίζεται ένα από τα πρόσωπά σου και αυτή σβήνει και ανάβει άλλο νεότερο ξοπίσω σου. Η ράτσα σου είναι το μεγάλο σώμα, το περασμένο, το τωρινό και το μελούμενο. Αυτά λέει, κύριε αντιρατσιστές, ο Νικόλαος Καζαντζάκης στην Ασκητική, και αυτά σίγουρα εμπίπτουν στο ρατσιστικό νόμο. Προϋπολογισμός μιας κυβέρνησης υποτίθεται αντιμνημονιακής, η οποία θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τους μνημονιακούς νόμους με ένα άρθρο, με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Ένας προϋπολογισμός ο οποίος μοιραία θα πέσει έξω, και με βάση το σχέδιο αυτό του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή από την αριστερή σας κυβέρνηση, έχουμε να κάνουμε, είναι ξεκάθαρο, με έναν ηφαισιακό προϋπολογισμό, όπως αποτυπώνεται μέσα από τη στήλη των προβλέψεων. Παρατηρώντας όμως και τον προϋπολογισμό του 2015, για μία ακόμη φορά βλέπουμε στη χώρα η πρόβλεψη του προϋπολογισμού του 2015 να, σε σχέση με την εκτίμηση του 2015, να έχουν ελάχιστες συγκλήσεις. Αναμένεται με το σχέδιό σας αύξηση των εσόδων κατά 1.635.000.000 ευρώ. Τα έσοδα θα αφορούν κατά βάση άμεσους και έμεσους φόρους. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτά τα έσοδα από έμεσους φόρους δεν είναι τίποτε άλλο από σχέδια επιχάρτου, τα οποία είναι πολύ αμφίβολο εάν θα πραγματοποιηθούν. Η κυβέρνηση έφτιαξε αυτό τον προϋπολογισμό πιστή στα όσα ζητούν οι δανειστές και εφαρμόζει κατά γράμμα ένα πρόγραμμα σκληρής λιτότητας, παραβλέποντας το γεγονός ότι έχει εξαντληθεί ο ελληνικός λαός, ότι δεν μπορεί να πληρώσει άλλο πλέον. Και βεβαίως ζητάτε να μαζέψετε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ, την ίδια στιγμή που ο ελληνικός λαός, τα ανεξόφλητα χρέη του ελληνικού λαού προς το ελληνικό κράτος είναι 82 δισεκατομμύρια ευρώ. Με ποια αισιοδοξία καταθέτεται αυτό τον προϋπολογισμό, όταν ήδη υπάρχουν ανεξόφλητα χρέη 82 δισεκατομμυρίων? Είναι λοιπόν δεδομένο ότι και αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και οι προηγούμενοι, θα πέσει έξω και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί. Έχετε όμως έναν άλλο λαγό να βγάλετε από το καπέλο ως άνταχη δακτυλουργή και λέτε ότι θα υπάρξει ελάφρυνση του χρέους. Το είπε ο ίδιος ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Τσακαλώτος, και σε συνεντεύξεις του, αλλά και σε επίσημες δηλώσεις του στο Αμερικανικό Επιμελητήριο. Μάλιστα, αυτή η ελάφρυνση του χρέους θα αρχίσει από το Μάρτιο, όπως εξαγγέλουν, όπου μάλιστα ακούγεται και το άλλο το εκοφαντικό, ότι θα επιστρέψει η Ελλάδα στις αγορές το 2016. Αυτά λέει ο κύριος Τσακαλώτος, αυτά λέει η κυβέρνησή σας. Την ίδια στιγμή που εγκαταλείψατε την πάγια θέση ότι το χρέος είναι επαχθές και επωνίδιστο και πρέπει να καταγγελθεί, ξεκαθαρίσατε την παράταξή σας και από αυτούς που επέμειναν ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος του χρέους, και βαδίζετε μπροστά πιστή στο μνημονιακή πολιτική παλαιότερα της Τρόικα και τώρα της Τετράδας. Έχουμε όμως εδώ τις δηλώσεις του ίδιου του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητος, του περίφημου ESM, του κυρίου Κλάους Ρέγκλι, ο οποίος λέει: «Με όρους πολιτικής πιθανώς θα συνδεθεί η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Ιούλιο του 2018. Πάει ο Μάρτης του 2016. Για τον Ιούλιο του 2018 μιλάτε και πλέον. Το χρέος είναι η πηγή της όλης δυστυχίας του ελληνικού λαού, που οδήγησε σε αυτή τη σκληρή πολιτική της λιτότητας των 5 χρόνων του μνημονίου, και για το χρέος αυτό πιστεύετε γενικά και αόριστα ότι θα γίνει μια ελάφρυνση κάπου στο μέλλον.
Και μέσα σε όλα αυτά φέρνετε μια φοροκαταιγίδα την οποία δεν μπορεί να αντέξει ο ελληνικός λαός. Θα αποτύχετε να εισπράξετε τους φόρους αυτούς και έναν πολύ περίεργο νόμο, το περίφημο περιουσιολόγιο, όπου φαίνεται ότι τουλάχιστον για ορισμένους ο Μπολσεβίκος που κρύβεται μέσα σας έρχεται στην επιφάνεια και φτάνετε στο σημείο να θέλετε να ελέγχετε κατοικίες απλών πολιτών για το αν έχουν τιμαλθεί, εάν χρωστούν στην εφορία, για το αν έχουν μετρητά στο σπίτι τους. Αντί να κοιτάξετε, να βγάλετε άκρη με αυτούς οι οποίοι υπάρχουν στη λίστα Λαγκάρντ, όπως ο κύριος Παπασταύρου και πολλοί άλλοι βεβαίως, και έχει ελεγχθεί μόλις το 10% και ίσως λέω και πολύ, αντί να κοιτάξετε τις νέες λίστες με όλους αυτούς που βγάλανε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό, κοιτάτε πώς θα ξεζουμίσετε τον Έλληνα πολίτη. Δεν κάνουμε συνεννόηση, είπε προηγουμένως ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Μα την κάνατε τη συνεννόηση. Εδώ, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, στις 14 Αυγούστου του 2015, με συγχωρείτε, όταν συμφωνήσατε και είπατε ναι σε συμφωνία και τα μέτρα είναι δική σας υπόθεση και φέρατε τα μέτρα. Και τώρα, προκειμένου να κερδίσουν πολιτικό έδαφος, λένε ότι καταψηφίζουν αυτά τα μέτρα διότι είναι ηφαισιακά. Λες και τα προαπαιτούμενα του μνημονίου που ήρθε στη λεγόμενη νέα συμφωνία, σύμφωνα με την φρασιολογία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν ηφαισιακά. Δεν προέβλεπαν όλα αυτά τα οποία σήμερα καταθέτεται και ζητάτε να ψηφίσουμε εμείς οι βουλευτές. Τα μνημόνια είναι αδιέξοδο. Δεν είναι αρκετά 5 χρόνια δυστυχίας του ελληνικού λαού. Καμία ανάπτυξη σε κανένα τομέα. Αντίθετα, εκεί που υπάρχει ανάπτυξη, κατ' εντολή των αφεντικών, προσπαθούμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες ευχαριστήσαμε για την συμβολή της στην διαπραγμάτευση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξοντώνεται ο ελληνικός λαός. Και κοντά σε όλα αυτά, ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο αποκαλείται προσφυγικό. Και δεν είναι προσφυγικό, είναι προσφυγικό μόνο κατά ένα μικρό μέρος. Και είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του άρθρου που έγραψε ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ανδρέας Ανδριανόπουλος, ότι πώς γίνεται και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που περνάνε παράνομα στην Ελλάδα να είναι ηλικίας 20 έως 30 ετών. Και αν παρακολουθήσατε και το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, είδαμε να έρχεται μια φουσκωτή βάρκα με 50, 60, 70 πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες και να την περιμένει μια άλλη φουσκωτή βάρκα μιας ισλαμικής οργανώσεως που ελέγχεται για τις σχέσεις τους με τους τζιχαντιστές της οργανώσεως One Nation και να φωνάζει ο ένας τον άλλον Αλλάχ Ακμπάρ. Είστε εθνικά επικίνδυνοι σε αυτό το ζήτημα. Τα έχετε κάνει κυριολεκτικά θάλασσα. Πήρατε τους ανθρώπους αυτούς, τους πράγματι δυστυχείς, από τα νησιά, τους φορτώσατε σε πλοία, τους εξαφανίσατε ένα βράδυ από τη Μυτιλίνη για να επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός το νησί, τους πήγατε μετά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τους φορτώσατε σε τρένα, βρίσκονται σήμερα εγκλωβισμένοι στην Ιδωμένη και πού είναι ο αντιρατσισμός σας και ο ανθρωπισμός σας? Εκεί σαπίζουν μέσα σε άθλιες συνθήκες και την ίδια στιγμή η μαμά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δήθεν ενδιαφέρεται για τα ελληνικά πράγματα, κλείνει τα σύνορα. Και ήρθε εδώ και κλιμάκιο της Frontex, το οποίο δεν συνεργάζεται με την ελληνική αστυνομία, αλλά με τη σκοπιανή αστυνομία. Η κατάσταση είναι περισσότερο από επικίνδυνη και ενώ σε αυτό το θέμα δεν δείχνεται καμία πυγμή σαν κράτος εθνικό να ελέγξετε το πρόβλημα, σας πληροφορώ, είχα προηγουμένως συνάντηση με τους δύο από τους ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής, όταν πήγαν στις Βρυξέλλες, ενώ έχουν διπλωματικό διαβατήριο ως γνωστόν, τους έβαλαν στη σειρά και τους έκαναν έλεγχο σαν να ήταν τρομοκράτες. Την ίδια στιγμή που οι Γάλλοι, οι Ιταλοί περνούσαν κανονικά κατευθείαν. Η Ελλάδα τίθεται εκτός Σέγγεν με δική σας ευθύνη και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
Την ίδια στιγμή, προκειμένου να λύσετε το οικονομικό ζήτημα της χώρας, χτυπάτε ό,τι πιο ζωντανό. Κατ' επιταγήν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σύμφωνα με τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, χτυπάτε τους Έλληνες αγρότες με υπερφορολόγηση, με κόψιμο των φοροαπαλλαγών τις οποίες είχαν. Η Χρυσή Αυγή στέκεται στο πλευρό του Έλληνα αγρότη, που είναι οφύση πατριώτης, οφύση εθνικιστής, γιατί βρίσκεται εκεί δίπλα στην πατρική του κατοικία, στο χωράφι του, δίπλα στον τάφο των προγόνων του. Και σας ενημερώνω τον ελληνικό λαό ότι έχει ξεκινήσει ένα αγροτικό εθνικιστικό κίνημα, το οποίο ήδη ίδρυσε το πρώτο σωματείο στην Ετώλα Καρνανία και θα πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος να ξεσηκώσει τους αγρότες για μια νέα Ελλάδα εθνικιστική. Ήλθε στην Αθήνα να μας επισκεφθεί ο Υπουργός των Εξωτερικών Τζον Κέρι και από το αεροδρόμιο πήγε κατευθείαν στις εγκαταστάσεις μιας μη κυβερνητικής οργανώσεως για να δει πώς οι πρόσφυγες ή λαθρομετανάστες, είναι και οι δύο κατηγορίες μέσα, διαβιούν. Εάν υπήρχε ελληνικό κράτος με πυγμή, θα έπρεπε να τους φορτώσει όλους αυτούς σε πούλμαν και να πει του κυρίου Κέρι, πάρτε τους στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Εσείς κάνατε αυτούς τους πολέμους. Εσείς δημιουργήσατε αυτή την προσφυγιά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει όλη αυτή την κατάσταση. Την ίδια στιγμή ο κύριος Κέρι, ο οποίος δικαιολογεί απόλυτα την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από την τουρκική αεροπορία, δεν λέει λέξη για τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου μας από τους Τούρκους. Δεν λέει λέξη. Παραβιάσεις που είχανε και νεκρό, ναι, τον ήρωα Σμιναγό Ηλιάκη, ο οποίος πετώντας πάνω από τον ουρανό της Κρήτης και προσπαθώντας να εμποδίσει τα τουρκικά αεροσκάφη να φωτογραφίσουν τις εγκαταστάσεις των S-300, δολοφονήθηκε από τους Τούρκους. Και εμείς τι κάναμε σαν κράτος, δεν ήσασταν εσείς κυβέρνηση τότε, αλλά δεν έχει σημασία. Τι κάναμε, παραδώσαμε τον Τούρκο πιλότο, τον δολοφόνο του Έλληνα αξιωματικού της πολεμικής μας αεροπορίας στους Τούρκους. Η Ευρώπη, μία από τα ίδια. Η κυρία Μέρκελ, αντί να επιπλήξει την Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία για όλη αυτή την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους επιβραβεύει με μια δωρεά 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχει τουρκική απειλή και είναι επίσης δεδομένο ότι έχει μεγάλη ευθύνη η Τουρκία και για τις παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου μας, αλλά και για το λεγόμενο, σύμφωνα με την καθιερωμένη από εσάς ορολογία, προσφυγικό ζήτημα. Και μας λένε όλοι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, είμαστε σύμμαχοι μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Σοβαρά, είμαστε σύμμαχοι? Και τότε γιατί η τουρκική βουλή έχει ψηφίσει το κάζους μπέλι? Η τουρκική βουλή έχει ψηφίσει νόμο, έχει πάρει απόφαση ότι αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια θα μας κηρύξει τον πόλεμο. Εάν έχεις τέτοιους σύμμαχους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς? Δειλή και άτολμη η ελληνική εξωτερική πολιτική στον τομέα αυτό. Και εμείς πιστεύουμε ότι τα συμφέροντα της Ελλάδος στη δεδομένη περίσταση δεν είναι ούτε με τον τυχοδιοκτισμό των Αμερικάνων και των Εγγλέζων πρωτίστως από τους συμμάχους τους, ούτε βεβαίως με τα συμφέροντα της Τουρκίας. Είναι με τα συμφέροντα της Ρωσίας και θα πρέπει για μία ακόμη φορά να επαναλάβουμε. Όλο αυτό το χάος, όλο αυτούς τους ποταμούς αίματος στις αραβικές χώρες, είτε στη Βόρεια Αφρική είτε στη Μέση Ανατολή, τις προκάλεσαν με την αραβική άνοιξη πράκτορες των Αμερικάνων και τους εξόπλισαν κιόλας, όπως έχει αποκαλυφθεί, τους λεγόμενους τζιχαντιστές, οι οποίοι αποκεφαλίζουν ανθρώπους. Θα έλθει εντός του Ιανουαρίου, περιέχεται ήδη στον προϋπολογισμό, το ζήτημα το ασφαλιστικό. Ευθύνες μεγάλες. Άνθρωποι που δούλεψαν για 30 και 40 χρόνια στη ζωή τους θα βρεθούν στον δρόμο με συντάξεις πείνας. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί κάποια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, από το οποίο ΠΑΣΟΚ μέσα στην κυβέρνησή σας υπάρχουν αρκετά στελέχη, ξαφνικά
αποφάσισε να παίξει στο χρηματιστήριο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και αναφέρομαι στο 1999 και 2000. Μεγάλη αιμορραγία στα ασφαλιστικά ταμεία από αυτή την ενέργεια. Είχαμε βεβαίως και το PSI, για το οποίο είπε ο συγκυβερνήτης σας, ο κύριος Καμένος, ότι πρέπει να γίνει εξεταστική. Βεβαίως και να γίνει εξεταστική. Αλλά εσείς το έχετε αποδεχθεί το PSI, δεν το καταγγέλλετε. Πώς θα κάνετε εξεταστική για το PSI από τη στιγμή που έχετε αποδεχθεί πλήρως τις συνέπειες του PSI και ακολουθείτε την ίδια μνημονιακή πολιτική. Έφταξαν όμως και άλλα για το ασφαλιστικό. Φταίξανε τα εδώ και δεκαετίες μαύρα μεροκάματα των αλλοδαπών, τους οποίους τους χρησιμοποιούσαν κερδοσκόποι, και υπήρξε αυτό το φαινόμενο, μια πραγματική αιμορραγία για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και κοντά σε όλα αυτά και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι Έλληνες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην πραγματικότητα είναι παραπάνω, που αν πληρώνανε ασφάλιστρα, ασφαλώς δεν θα υπήρχε το σημερινό πρόβλημα. Και βεβαίως και το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Ο ελληνισμός πεθαίνει. Αυτά είναι ό,τι αφορά την οικονομική σας πολιτική. Όμως είναι φανερό ότι ένα περισσότερο επικίνδυνο φαινόμενο υπάρχει σήμερα στον ελληνικό λαό. Είναι η απελπισία. Είναι η παθητικότητα από την οποία διακατέχεται σήμερα σχεδόν το σύνολο του λαού μας. Γίνονται εδώ, σήμερα έχουμε προϋπολογισμό. Ένα προϋπολογισμό εναντίον του οποίου είναι το 90% του ελληνικού λαού. Έγιναν και προημερών συγκεντρώσεις. Θα γίνουν και άλλες 10, 15, 20.000 κόσμο. Συγχαρητήρια λοιπόν. Με την αριστερή σας διακυβέρνηση φτάσατε τον κόσμο στην απελπισία. Και το φτάσατε τον κόσμο στην απελπισία διότι του υποσχεθήκατε τον Ιανουάριο του 2015 ότι θα σκίσετε το μνημόνιο και εφαρμόσατε μνημόνιο. Του δώσατε μια άλλη ελπίδα ότι αν ψηφίσει το δημοψήφισμα όχι στην πρόταση Γιούνκερ θα σκιστεί το μνημόνιο. Και τον ξεγελάσατε και κάνατε το όχι ναι. Και του δώσατε και τρίτο χτύπημα με τις εκλογές 20 Σεπτεμβρίου λέγοντας πάλι ότι θα πάρετε αντιμνημονιακά μέτρα και θα πάρετε αναπτυξιακά μέτρα και με αυτό τον προϋπολογισμό διαψεύδετε τα πάντα. Η Χρυσή Αυγή, όσο και αν διώκεται, όσο και αν αντιμετωπίζεται ρατσιστικά από την κυβέρνηση, έχει μια αποστολή ιερή να πει στον ελληνικό λαό: ξυπνήστε, η πατρίδα χάνεται, καταστρέφεται, διαλύεται, αντισταθείτε. Είναι όμως και άλλα τα οποία δείχνουν ότι δεν είστε μία απλή κυβέρνηση, αλλά ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε καθεστώς. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τοποθετήθηκε από τον παρόντα υπουργό, τον κύριο Φίλη, ως πρόεδρο της Επιτροπής Σοφών, οι οποίοι θα διαμορφώσουν τα σχολικά βιβλία, ο καθηγητής κύριος Λιάκος, ο οποίος είναι γνωστός για τις απόψεις του, δεν είναι υβριστής μόνο των Μακεδονομάχων, είναι υβριστής και των πολεμιστών του 1821, έχει αναφερθεί στην άλωση της Τριπολιτσάς που ο εθνικός μας ποιητής στον ύμνο της ελευθερίας την περιγράφει ότι νύχτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός, έχει αναφερθεί λοιπόν στην άλωση της Τριπολιτσάς ότι ήταν μια γενοκτονία και ότι ο Κολοκοτρώνης, άλλοι συναγωνιστές του ίδιου ρεύματος του ιστορικού, έχουν πει ότι ήταν ένας λαφυραγωγός και η φιλική εταιρεία μια εγκληματική συμμορία. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Λιάκο, δεν υπήρχε ελληνικό έθνος, είναι ένα δημιούργημα του δευτέρου μισού του 19ου αιώνος, το οποίο δημιουργήθηκε από τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό. Φυσικά και του απαντούν οι έγκριτοι ιστορικοί του έθνους μας με κορυφαίο τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, αλλά μια και ο Παπαρηγόπουλος είναι εθνικιστής, είναι ρατσιστής, είναι όλα αυτά και τα λοιπά, εγώ θα απαντήσω στον κύριο Λιάκο που λέει ότι δεν υπάρχει συνέχεια του ελληνισμού με τα λόγια ενός αριστερού, του Νικόλαου Σβορώνου, ο οποίος έχει γράψει
το ελληνικό έθνος, γένεση και διαμόρφωση του νέου ελληνισμού. Και αναφερόμενος στα κείμενα της Άννας της Κομνηνής, στη Βυζαντινή δηλαδή περίοδο, λέει: το όνομα Έλλην αρχίζει να ξαναπαίρνει το διπλό του πολιτιστικό και εθνολογικό περιεχόμενο. Έλλην είναι όποιος μετέχει ελληνικής παιδείας και έχει και ελληνική καταγωγή. Αυτά λέει ο Σβορώνος. Δεν τα λέει κάποιος ρατσιστής, δεν τα λέει κάποιος ρατσιστής, κάποιος χρυσαυγίτης, κάποιος φασίστας. Για άλλη μια φορά οι Βυζαντινοί χωρίζουν τον κόσμο σε Έλληνες και βαρβάρους. Η χρήση του όρου Έλλην με την εθνολογική του σημασία ή κάποια ταύτιση με τον όρο Ρωμαίος, Ρωμιός, θα γενικευθούν στους κατοπινούς αιώνες. Αλλά απάντηση στο Λιάκο και σε όλους αυτούς που θέλουν να μην υπάρχει συνέχεια του ελληνισμού δίνει και ένας άλλος μεγάλος πνευματικός ταγός του έθνους μας, ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ακαδημαϊκός, όχι ασφαλώς αριστερών, όχι ασφαλώς φασιστικών φρονημάτων, ο οποίος είχε απαντήσει σε όλη αυτή τη διαμάχη που γινόταν με άρθρο του στην Καθημερινή στις 28 Ιανουαρίου του 2010 και τόνιζε: «Η διαχρονική συνέχεια του ελληνικού έθνους είναι διάτορα μαρτυρημένη από την ιστορική πραγματικότητα και δεν είναι απλώς εφεύρημα του ελληνικού ρομαντισμού του 19ου αιώνα προς ιδεολογική στήριξη εθνικών επεκτατισμών, όπως επιπόλαια γράφεται». Από ποιους επιπόλαια γράφεται? Από αυτούς που βάλατε να γράψουν τη νέα ελληνική ιστορία. Τα σχέδιά σας δεν θα περάσουν. Η Χρυσή Αυγή θα αντισταθεί στο καθεστώς που προσπαθείτε να στήσετε. Σας ευχαριστώ.